παιδιά καλά. Μέλλον εν δόξω, υποσχέσεις πολλές κι όλες είναι αληθινές. Πριν ακόμα γεννηθώ είχε σχέδιο θαυμαστό κι όλα αυτά για με. Κύριε, σε ευχαριστώ. Γεια σας παιδιά! Σήμερα η χειροτεχνία που θα κάνουμε είναι ένα χαρούμενο πρωινό. Ένα χαρούμενο πρωινό συνήθως έχει ένα πολύ ωραίο χαρούμενο ήλιο. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αφρός ξυρίσματος, ένα καλό ψαλίδι, χρησιμοποιήσουμε κόλλα, υγρή. Επίσης θα χρειαστούμε γογιά, κόκκινη και κίτρινη, ακριβική. Ένα μπολάκι, ένα πιατάκι, στρογγυλό. Θα χρειαστούμε επίσης μολύβι. Μία βούρτσα. Μία σπάτσουλα. Ένα μαρκαδόρο μαύρο. Ένα ταψί ή οτιδήποτε έχετε που να μοιάζει σαν αυτό. Κόλλα μπλε και μία κόλλα ακουαρέλα λευκή. Θα αρχίσουμε με τον αφρό. Θα το βάλουμε εδώ μέσα. Θέλουμε περίπου να είναι το μέγεθος του χαρτιού. Και εδώ θα το κάνουμε λίγο. Εδώ. Ώστε να βάλουμε την πογιά από πάνω. Για να μετρήσουμε το χαρτί περίπου. Ναι. Καλό. Το κάνουμε λίγο σε όλη την επιφάνεια. Και ομοιόμορφο, να μην είναι πιο βαθύ σε ένα σημείο, πιο... Πολύ ωραία. Τώρα θα βάλουμε την κίτρινη μπογιά. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο, απλώς εδώ σε διάφορα σημεία, αλλά να έχει παντού. Και μετά θα βάλουμε το κόκκινο σε σημεία μόνο του, αλλά μπορούμε να το βάλουμε και πάνω από το κίτρινο, ώστε όταν θα το ανακατέψουμε να μας δημιουργήσει λίγο πορτοκαλί. Αφού βάλουμε όλη την πογιά, θα πάρουμε το πρινέλο σας και θα αρχίσουμε να το περνάμε μέσα από την πογιά, σε κυκλικούς, με κύκλους. Μπορείς να το περάσεις έτσι. Ώστε όλη η μπογιά να δημιουργήσει διάφορα σχέδια και να ανακατευτεί λίγο το κόκκινο με το κίτρινο. Ωραία. Τώρα θα πάρουμε το λευκό χαρτί ακουαρέλας και το βάλουμε από πάνω και θα το πατήσουμε λιγάκι, όχι πάρα πολύ δυνατά, αλλά αρκετά ώστε να πάρει το χαρτί όλη αυτή την πογιά που είναι στον αφρό. Και τώρα είναι η ώρα της αλήθειας. Μας δείχνει περίεργο, αλλά τώρα θα βγάλουμε τον αφρό με τη σπάτουλα. Για να δούμε. Όπως
Δεν ξέρω αν έχετε αρχίσει να βλέπετε τα χρώματα που φαίνονται μέσα. Πολύ ωραίο εφέ έχει κάνει η μπογιά έτσι όπως το κάνουμε. Και το δικό σας θα βγει πολύ διαφορετικό από το δικό μου, γιατί οι κινήσεις που θα κάνετε μέσα στην μπογιά θα είναι διαφορετικές. Τώρα θα πάρουμε το μπολάκι μας ή το πιατάκι μας και θα διαλέξουμε σε ποιο σημείο της ζωγραφιάς μας θα θέλαμε να το βάλουμε. Μπορούμε να το βάλουμε εδώ ή αν θέλουμε πιο κίτρινο, αν θέλουμε λίγο πιο κόκκινο μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Εγώ νομίζω θα διαλέξω αυτή τη μεριά, με το πιο κίτρινο. Φέρνω το μολύβι μας, που έχει ακόμα λίγο αφρό. Κάνω τον κύκλο. Για να το βλέπουμε λίγο... Α, φαίνεται. Και τώρα θα το κόψουμε με το ψαλίδι μας. Αν χρειαστείτε βοήθεια με το ψαλίδι, με κάποιον μεγάλο ή μάλιστα καλύτερα εσείς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μικρά ψαλιδάκια που είναι ασφαλείας. Θα πάρουμε τον ήλιο μας και θα το βάλουμε εδώ στη μέση του χαρτιού. Και τώρα θα κόψουμε τις ακτίνες του ηλίου. Να πάρουμε εδώ από την άκρη και να κάνουμε τριγωνάκια. Θα κόψουμε αρκετά τριγωνάκια. Έχουμε κόψει όλες τις ακτίνες μας και τώρα θα τσεκάρουμε την κόλλα μας ότι είναι εντάξει, ακούμε τον αέρα που περνάει και θα βάλουμε εδώ στη μέση του ήλιου λίγη κόλλα και το κολλήσουμε στη μέση. Θα βάλουμε μετά τις ακτίνες μία-μία. Τις βάλουμε από κάτω από τον ήλιο, από το στρογγυλό του ήλιου. Δεν χρειάζεται πολύ. Τελειώσαμε να βάζουμε τις ακτίνες, βάλαμε δύο ματάκια, ένα χαμογελάκι. Θα το τελειώσουμε εδώ. Και αυτό είναι το τελευταίο, το τελικό μας. Ένας χαρούμενος ήλιος. Να θυμάστε πάντα ότι ο Δημιουργός Θεός που δημιούργησε τον ήλιο και δημιούργησε εσένα και εμένα, μας δημιούργησε κατά την εικόνα Του. Και έτσι η δημιουργικότητα είναι στο DNA μας. Να θυμόσαστε πάντα ότι κάθε τι που έχει πνοή, να δοξάζει τον Θεό. Ψαλμοί 150, εδάφιο 6. Γεια σας! Σε ευχαριστώ!